Ελένη, τι γίνεται, καλησπέρα. Χαίρετε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο κύριος Μικέλ Κορέα πριν από λίγο μας περιέγραψε ένα παιχταρά. Εγώ αυτό κατάλαβα. Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Η αλήθεια είναι ότι σας άκουγα πολύ καλές συστάσεις. Πάρα πολύ καλές συστάσεις. Το βέβαιο είναι ότι θα πρέπει να τον δούμε στο γήπεδο. Να σου πω την αλήθεια, Γιώργο, η συγκεκριμένη περίπτωση ακούγεται τα τελευταία 2 χρόνια για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή είναι στο μπλοκάκι του τμήματος scouting, υπάρχουν πάρα πολλά reports από το τμήμα scouting, παίζει σε κάθε μεταγραφική περίοδο, άλλοτε ήταν πιο κοντά στον ΠΑΟΚ, άλλοτε πιο μακριά, αλλά γενικώς απασχολεί κάθε μεταγραφική περίοδο. Δηλαδή κάθε 6 μήνες ακούγαμε για Ράφα Σοάρες. Και να που όλα δείχνουν ότι αυτή τη στιγμή θα γίνει, ο γάμος θα επιτευχθεί ανάμεσα στις δύο πλευρές. Νομίζω ότι είναι πρώτον πυλών ο Πορτογάλος, 27χρονος, πρώτον πυλών για τον ΠΑΟΚ, πρώτον πυλών της Τούμπας. Υπάρχει συμφωνία, από την πρώτη στιγμή οι δύο πλευρές μιλούσαν για ένα συμβόλαιο με ορίζοντα τριετίας και βεβαίως μιλάμε για ένα συμβόλαιο κοντά στις 500.000 ευρώ. Το σημειώνω το συγκεκριμένο ποσό γιατί είναι τα ποσά τα οποία θα παίζει ο Μπότο πάνω κάτω σε όλες τις κινήσεις που θα γίνουν από εδώ και στο εξής. Είναι η δική του φιλοσοφία για το πώς θέλει να κινείται και να υπάρχει ισορροπία οικονομικά εντός του ΠΑΟΚ. Έρχεται ως ελεύθερος, ολοκληρώνεται βεβαίως το συμβόλαιο του με την ομάδα της Πορτογαλίας και από εκεί και πέρα με την Βιτόρια Γκυμαράες, το λέγατε και προηγουμένως, και από εκεί και πέρα μαζί με τον Βιερίνια θα συνθέσουν το δίδυμο στο αριστερό άκρο της άμυνας του ΠΑΟΚ. Βιερίνια εκεί δεν ξεκολλάει από εκεί πίσω, Ελένη, δεν ξεκολλάει ο Βιερίνια από εκεί πίσω. Εκεί πίσω στην άμυνα. Όχι, δεν. Όχι, όχι. Είναι δεδομένη η συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Βιερίνια. Από την πρώτη στιγμή λέγαμε ότι δεν μπορούμε να το βάζουμε στο κάδρο μαζί με τους άλλους ποδοσφαιριστές. Υπάρχει απόλυτη συμφωνία. Δηλαδή είναι πολύ διαδικαστικό το θέμα αν υπέγραψε ή δεν υπέγραψε το νέο συμβόλαιο. Είναι μια εκκρεμότητα που μπαίνει τελευταία στην εξίσωση της συζήτησης για ΠΑΟΚ και Βιερίνια. Οπότε φαίνεται ότι κλείνει το κενό στα αριστερά με Ράφα Σοάρες, Αντελίνο Βιερίνια και βεβαίως ο νεαρός Μάριος Τσαούσης να ακολουθεί. Και σιγά σιγά έτσι θα κοιτάμε και τις επόμενες κινήσεις, τις επόμενες θέσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, ουσιαστικά επειδή μιλάμε για το συγκεκριμένο παίχτη και για αυτή την περίπτωση φυσικά επικοινωνήσαμε με τον Μιγγέλ Κορέα και μας τον περιέγραψε. Εμένα μου αρέσει ότι είναι πολύ καλός και στα στημένα, όπως είπε, και πολύ καλός από τη μέση και μπροστά ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Πάντως, όπως είπες και εσύ, τον πάλευε ο ΠΑΟΚ 2 χρόνια. Στην πορεία πήρε άλλον Σοάρες, έφερε τον Φελίπε, ναι, και τώρα αποφάσισε να φέρει και τον Ράφα, έτσι. Έτσι είναι το σκηνικό ακριβώς. Λοιπόν, αυτή είναι η περίπτωση. Δηλαδή, λες ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ουσιαστικά πρέπει να θεωρείται τελειωμένη η μεταγραφή του. Ναι. Θα πρέπει να έχουμε κάποιο συγκλονιστικό πρόοπτο, όσο κλισέ και να ακούγεται, για να χαλάσει η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Τα έχουν βρει, τα έχουν συμφωνήσει σε όλα, σε λεφτά, σε χρονική διάρκεια συμβολέου, σε ρόλο, στα πάντα. Σε ό,τι μπορεί να συζητούν δύο πλευρές όταν πρόκειται να επισυνάψουν μια συμφωνία. Ωραία. Τέλεια, το δέσαμε τέλεια με Μιγγέλ Κορέα και Ελένη Μπούντου. Θα σε αφήσω τώρα, θα σε αποδεσμεύσω, αλλά σε περίπου 45-50 λεπτά θα τα ξαναπούμε, γιατί έχουμε κι άλλα να πούμε. Τρέχουνε, προφανώς θα έχεις και περισσότερα να μας πεις, εκτός από αυτή την περίπτωση. Αυτή την τελειώσαμε, την αναφέραμε τα δεδομένα. Έχει όμως και άλλες περιπτώσεις ο ΠΑΟΚ, δυνατές περιπτώσεις, τις οποίες θα τις αναλύσουμε σε περίπου μία ώρα από τώρα. Ελένη, σε ευχαριστώ πολύ. Έγινε. Να είσαι καλά.